Επικίνδυνο και επιπόλαιο χαρακτηρίζει η Νέα Δημοκρατία τον Κυριάκο Βελόπουλο και τον κατηγορεί ότι διασπείρει fake news για το φράχτη στον Εύρο. Η ανακοίνωση που εξέδωσε η Νέα Δημοκρατία αναφέρει τα εξής. Ο κ. Βελόπουλος υιοθετεί και διασπείρει fake news για το φράχτη στον Εύρο, κάνοντας αντιπολίτευση στη χώρα. Παρουσιάζει στα social media του βίντεο από τα βουλγαροτουρκικά σύνορα και το συνοδεύει από καυστικά σχόλια για το φράχτη του Εύρου, εμφανίζοντάς το σαν να είναι από τα ελληνοτουρκικά σύνορα. Ο κ. Βελόπουλος αποδεικνύει για μία ακόμη φορά πως είναι επικίνδυνος και επιπόλαιος, παίζοντας με σοβαρά ζητήματα εθνικής σημασίας. Απέναντι στον fake πατριωτισμό των fake news, εμείς συνεχίζουμε να προτάσουμε τον πατριωτισμό της ευθύνης, της πράξης και του αποτελέσματος. Υπάρχει γενικότερα και στην περιοχή μας μια πραγματική και δικαιολογημένη αγωνία των συμπολιτών μας γύρω το ζήτημα του μεταναστευτικού. Υπάρχουν αυθόρμητες αντιδράσεις των συμπολιτών μας. Απ' την άλλη όμως υπάρχουν επιπόλαιες και επικίνδυνες συμπεριφορές, όπως είναι αυτή του κύριου Βελόπουλου. Αν μπει δηλαδή κάποιος στα social media του, παρουσιάζει ένα βίντεο το οποίο είναι πραγματικά από τα σύνορα Βουλγαρίας-Τουρκίας, όχι από την Ελλάδα, και το παρουσιάζει λες και είναι με καυστικά σχόλια, λες και είναι από το φράχτη του Εύρου, εμφανίζοντάς του δηλαδή σαν ένα από τα ελληνοτουρκικά σύνορα. Είναι στα πλαίσια εδώ και πάρα πολύ καιρό που και η ελληνική λύση και ο κύριος Βελόπουλος πολύ επικίνδυνα και επιπόλαια παίζουν με τέτοια ζητήματα, με ζητήματα που είναι δηλαδή όπως λέει και η ανακοίνωση εθνικής σημασίας, και είναι στα πλαίσια γιατί είναι συμπεριφορές που βασίζονται στο λαϊκισμό, με απλές κραυγές, χωρίς ουσιαστικές προτάσεις, που εκμεταλλεύονται την δικαιολογημένη αγωνία των πολιτών. Ο βουλευτής Εύρου της Νέας Δημοκρατίας, Χρήστος Δερμετζόπουλος, καλεί τον Κυριάκο Βελόπουλο να ζητήσει συγγνώμη για αυτά που ανέφερε. Υπάρχει αγωνία από τους συμπολίτες μας, υπάρχουν φαινόμενα τα οποία καλούμαστε εμείς να αντιμετωπίσουμε και δεν λύνονται με κραυγές, λύνονται με μέτρα, λύνονται με πίεση, λύνονται με ένα σωστό σχεδιασμό. Και τα προβλήματα του μεταναστευτικού μας τα αναδανίζουν εδώ και χρόνια. Και δεν χωράνε κομματικές παροπίδες ή φωνές ή κραυγές ή οποιαδήποτε μορφή λαϊκισμού. Έτσι λοιπόν και εγώ και από την πλευρά μου καταδικάζω αυτή την προσπάθεια του κύριου Βελόπουλου να παρουσιάσει το φράχτη του Εύρου σαν κάτι το οποίο το ξεπερνάνε οι μετανάστες και το κράτος έπεσε όπως αναφέρει, κάπως έτσι αναφέρει, ενώ πραγματικά είναι από τα σύνορα της Βουλγαρίας και της Τουρκίας. Ας τους κρίνει βέβαια ο κόσμος, ας κρίνει τις συμπεριφορές τους, ουσιαστικά νομίζω ότι και αυτοί θα πρέπει να ανασκευάσουν και να ζητήσουν μια πολύ μεγάλη συγγνώμη.